Κυρία Ράζο. Ναι, η συγκεκριμένη συνάντηση από τη μεριά μας δεν μπορούμε να τη δούμε έξω και νομίζουμε ότι είναι ένα κριτήριο που πρέπει να το πάρει υπόψη του και ελληνικός λαός από τους γενικότερους υπεριαλιστικούς σχεδιασμούς στην περιοχή και τις ανάλογες διευθετήσεις. Δηλαδή πιστεύουμε ότι στην περιοχή μετά τις Πρέσπες και τα Βαλκάνια σειρά έχουν και άλλα ζητήματα που υπάρχει συνολικότερο ενδιαφέρον ισχυρών δυνάμεων. Και θα σημειώνα εδώ τις υπογραμμίσεις του Αμερικάνικου Υπουργείου Εξωτερικών, όπου αναφέρει την Ελλάδα σαν ηγετική δύναμη στα Βαλκάνια με ό,τι σημαίνει αυτό, και αντίστοιχα την Τουρκία στην αντίστοιχη έκθεση σαν τον ισχυρό εταίρο στη Μέση Ανατολή. Από αυτή την πλευρά, πολύ τσάι και συμπάθεια σε σχέση με την προηγούμενη, τέλος πάντων, συνάντηση και το αντίστοιχο κλίμα που είχε δημιουργηθεί με την επίσκεψη του Τούρκου Πρωθυπουργού στην Προέδρου στην Ελλάδα. Αλλά από τότε μέχρι σήμερα έχει κυλήσει πολύ νερό στο αυλάκι. Η τουρκική προκλητικότητα μεγάλωσε επικίνδυνα. Και οι λύσεις που θα δοθούν στις διευθετήσεις που είναι μπροστά δεν νομίζουμε ότι θα είναι θετικές για το λαό το δικό μας, τους λαούς της περιοχής, τον τουρκικό λαό, τον κυπριακό λαό. Οι πιέσεις για να δοθούν λύσεις, ιδιαίτερα στο κυπριακό, πλήρως διχοτομικές, θα σκηθούν την επόμενη περίοδο και μάλιστα κάνει εντύπωση η σύνδεση σε δημόσιες τοποθετήσεις του Πρωθυπουργού της ανάγκης λύσης του Κυπριακού, αξιοποιώντας τη θετική πείρα της Συμφωνίας των Πρεσπών. Ίσως είναι κάτι που πρέπει να το σημειώσουμε και να το υπογραμμίσουμε, γιατί επιβεβαιώνει την εκτίμηση που έχουμε κάνει σαν κόμμα ότι πρόκειται για πλήρη νατοποίηση της περιοχής και των ζητημάτων που ανοίγουν επικίνδυνους δρόμους στα πλαίσια των ανταγωνισμών που υπάρχουν ισχυρών δυνάμεων στην περιοχή. Από αυτή την πλευρά, το γεγονός ότι έγινε επίκληση ότι το επόμενο διάστημα, το επόμενο βήμα ανάμεσα στις ελληνοτουρκικές σχέσεις είναι η συνάντηση της Θεσσαλονίκης για να συζητήσουμε για δουλειές στην περιοχή που θα κάνουν από κοινού τμήματα του κεφαλαίου μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων από την πλευρά της Ελλάδας και από την πλευρά της Τουρκίας, δεν πρόκειται να ανοίξουν κανένα όφελος για τον ελληνικό λαό. Αντίθετα, και τον τουρκικό παράλληλα, ενδεχομένως αυτό να είναι σημείο και πεδίο για να γίνει νέα επίθεση στα εργατικά λαϊκά δικαιώματα και στην χώρα μας και στους λαούς της περιοχής. Για το ΚΚΕ, ο δρόμος για να υπάρξουν θετικές εξελίξεις στην περιοχή δεν μπορεί να γίνει έξω από την πάλη των λαών για να αποκρουστεί η επιχείρηση περαιτέρω νατοποίησης, η οποία στην περιοχή μας, από την παρέμβαση της οποίας στην περιοχή μας έχουμε πολύ σκληρά αποτελέσματα. Λοιπόν, πολέμους, κρίσεις, διχοτομικά σχέδια και πολύ αίμα. Για να κάνω κι εγώ ένα σχόλιο, θετικότερη μέρα με συμφωνία ότι θα παραμείνει η συμφωνία για τους πρόσφυγες με τους χιλιάδες εγκλωβισμένους στα νησιά, δεν τη βλέπω. Δεν υπάρχει τέτοια συμφωνία. Συμφωνήσαν εκ νέου για κάτι και δεν ξέρουμε. Αυτό λέμε. Δεν υπάρχει τίποτα. Λοιπόν, βάλτε τελεία. Ούτως ή άλλως υπάρχει συνάντηση του κυρίου Βίτσα και υπήρξε και τηλεφωνία. Πρόκειται για ένα απίστευτο πολιτικό σουλάτσο μεταξύ των κομμάτων που αφανερώνει μία μεγάλη σύγκληση, μια μεγάλη σύγκληση. Εννοεί όλα τα κόμματα, η κυρία Ράζου. Είναι καλό πράγμα. Ακούστε τώρα. Αφήστε την κυρία Ράζου, σας παρακαλώ. Δείχνει εδώ ότι υπάρχει πολύ μεγάλη σύγκληση και στο περιεχόμενο της πολιτικής και στις πρακτικές που ακολουθούνται. Δεν συναντιέται πρώτη φορά στο αστικό πολιτικό σύστημα της Ελλάδας. Έχει ξαναγίνει όταν χρειάζεται να αναδιαμορφώνεται το πολιτικό σκηνικό. Στη συγκεκριμένη περίπτωση χρησιμοποιείται προκειμένου να στηριχτεί η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, να υλοποιήσει μέχρι κεραία τα μνημονιακά μέτρα, τα οποία προσπαθεί να κρύψει πίσω από τα ψίχουλα που επιδιώκει
να μοιράσει. Το πόσο φιλολαϊκό είναι το έργο της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, μόνο ένα θα σας αναφέρω στο λίγο χρόνο που έχουμε, ότι την προηγούμενη Παρασκευή στο ΣΤΕ, στο Συμβούλιο της Επικρατείας, υπερασπίστηκε, όπως και προηγούμενες κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας, με την ίδια επιχειρηματολογία, γιατί πρέπει να μην δονθεί ο 13ος και 14ος μισθός στους δημοσίους υπαλλήλους. Βεβαίως, ναι. Με τα ίδια επιχειρήματα των κυβερνήσεων της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, για να μην διαταραχθούν οι δημοσιονομικοί στόχοι, απευθύνεται στους δημοσίους υπαλλήλους που μέσα σε αυτά τα χρόνια έχουν χάσει 6 μισθούς. Και από την άλλη μεριά μοιράζει ψίχουλα. Αυτή είναι η φιλολαϊκή πολιτική που μετατερπεί για αυτά τα κοινοβουλευτικά επιχειρείται να στηριχτεί η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ στο αντιλαϊκό της έργο.